Αυτό δεν υπάρχει. Έκανε πολύ κακό κατά την άποψή μου, αυτό είναι όμως μια προσωπική μου άποψη. Εγώ να σας πω ότι ήταν συγκλονιστικό όταν και έκανε κακό και ανεξάρτητα από την πρόθεση. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης ήταν κάποιος μεταμφιεσμένος ΕΣΕΣ ο οποίος πέρασε εδώ κάτω από την πίεση των αναγκών. Δεν μπόρεσαν να οργανωθούν σωστά τα πράγματα. Να σας πω απλά, επειδή με κατατρέχει ακόμα, ότι όταν σαν γιατρός είχα πάει να εξετάσω κρατουμένους, ρώτησα έναν Πακιστανό πώς σε λένε και μου είπε 1397. Αχ, Θεέ μου, τον αριθμό. Ήτανε συγκλονιστικό δηλαδή. Ναι. Ήτανε κάτι το οποίο ήταν ανατριχιαστικό. Το οποίο μας πάει πίσω σε άλλες εποχές. Να ρωτήσουμε λίγο. Ξεκίνησε ο Νίκος να το λέει στην αρχή. Ο Ηλίας Μαραβάς μας είπε ότι περιμένουν στη Μυτιλήνη. Δεν ξέρω αν είναι εν γνώση σας. Δύο δημιουργίες. Έφτασαν ήδη. Της αστυνομίας, των ΜΑΤ. Των ΜΑΤ, λοιπόν, το υπογραμμίζουμε. Πιστεύετε θα είναι χρήσιμη η ειδικότητα αυτή εκεί? Δηλαδή πάνε για να ηρεμούν τα πράγματα ή μπορούν να βοηθήσουν και με άλλο τρόπο? Ή θα είναι λίγο πιο εριστικό το να βλέπουν? Χρειάζονται δυνάμεις καταστολής ή άλλου είδους δυνάμεις για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, να αποφορτιστεί? Κοιτάξτε, εάν χρειαστούν δυνάμεις καταστολής δεν θα φτάσουν. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μην ξοδέψουμε λεφτά για δυνάμεις καταστολής, αλλά για να αυξήσουμε την δυνατότητα καταγραφής των συνεργείων. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Καμιά φορά, ξέρετε, η παρουσία ηρεμεί τα πνεύματα και όλα αυτά. Είναι έξω από την πολιτική της κυβέρνησης η παρουσία και ο τονισμός της καταστολής. Η πολιτική μας είναι να πάνε γρήγορα και άλλοι αστυνομικοί, να προχωρήσει γρήγορα η καταγραφή, ώστε ακριβώς να μην χρειάζονται στην πράξη οι δημιουργίες των ΜΑΤ. Τώρα, μπορεί στη διαδικασία, λέει, ναι, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να απεμπλωθούν, να φύγουν. Αν με συγχωρείτε, θα μπει και τρίτο πλοίο, έχετε υπόψη σας? Το άκουγα χθες το ρεπορτάζ. Θα βάζουμε, και είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, όσα πλοία κάθε φορά χρειαστεί. Δηλαδή, η προτεραιότητά μας είναι να αποφορτιστούν τα νησιά, να μην φτάσουν σε αυτή την κρίσιμη μάζα. Ξέρετε, όταν ένα υλικό φτάσει στην κρίσιμη μάζα, δεν το λέω περιφρονητικά, είναι θέμα χημίας, εκρήγνεται. Πρέπει να αποφύγουμε αυτό. Και εδώ πάντως, κύριε Μουζέλα, δηλαδή στην υποδοχή, εδώ στον Πειραιά, στο λιμάνι, επειδή έτυχα και εγώ να συνταξιδεύω με ανθρώπους, με πρόσφυγες, και εδώ πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση. Δηλαδή βγαίνουν οι άνθρωποι και δεν ξέρουν πού να πάνε. Βγαίνει ένα τσούρμα ανθρώπων και κοιτάζει ο ένας τον άλλον και λέει: πού βγήκαμε, τι κάνουμε? Κοιτάξτε, κύριε Αγγελίδη, έχετε δίκιο. Πολλά είναι αυτά που πρέπει. Πού δίνει κανείς προτεραιότητα? Έχει σημασία με τις λίγες δυνάμεις και ανθρώπων και οικονομικές που έχει. Θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας να γίνω αρεστός. Ξέρουνε που πάνε. Ξέρουνε που πάνε. Η προσφυγιά έχει τα δικά της εσωτερικά δίκτυα. Δεν αναφέρομαι σε δουλεμπόρους και τέτοια. Όχι, αναφέρομαι όχι. Στα δίκτυα αλληλεγγύης μεταξύ τους. Για να ξέρουν πού να κατευθυνθούν και να φτάσουν. Τώρα, καλό θα ήταν να υπάρχει μια υποδοχή ανθρώπινη, να έχουν φαγητό. Είναι προτιμότερο ο κόπος, η κούραση, το προσωπικό που έχεις αυτή τη στιγμή να το αξιοποιήσεις στην καταγραφή, ας πούμε. Αντιληπτό και κατανοητό. Πάμε στην Ανδριάννα Μαγκανιά με τις διεθνείς ειδήσεις. Αφορούν και το ζήτημα που συζητάμε, το μεταναστευτικό, γιατί γίνεται, βλέπουμε εικόνες πολύ σκληρές. Από τις περιοχές που μας έρχονται οι πρόσφυγες ουσιαστικά. Βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα από τα διεθνή πρακτορία πολύ σκληρές εικόνες από τη δράση της ISIS, της ακραίας αυτής της ισλαμιστικής οργάνωσης σε Συρία και Ιράκ. Είδαμε και χθες τις πολύ σκληρές εικόνες ενός βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα. Όπως είπαμε, δεν θα τις δείξουμε όλες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τέσσερις Ιρακινούς μαχητές. Τους έχει συλλάβει η ISIS, τους έχει φορέσει τις χαρακτηριστικές πορτοκαλί στολές και στη συνέχεια βάζει φωτιά και τους καίει ζωντανούς. Αφού τους έχει αυτά δέσει. Αυτά λίγο έξω από τη Βηρυτό, δηλαδή ο ISIS έχει φτάσει πού? Αυτή τη στιγμή λένε ότι στη Συρία ο ISIS βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα, έξω από την Δαμασκό. Και υπάρχει περίπτωση να καταλάβει και το κέντρο της πόλης. Έτσι, διεξάγονται αυτή τη στιγμή σφοδρές μάχες και έχει καταλάβει πολύ σημαντικές συνοικίες της Δαμασκού. Όμως έχουμε και τη δράση του ISIS και στο Ιράκ, που και εκεί έχει καταλάβει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Βλέπουμε αυτές τις εικόνες, κύριε Μουζέλα, δηλαδή είναι δεδομένο ότι περιμένουμε άφιξη και άλλων προσφύγων. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν συμπολίτες τους, συνανθρώπους τους να τους καίνε ζωντανούς. Εγώ θα ήθελα όταν οι Έλληνες
κουράζονται και εκνευρίζονται και θυμώνουν δικαίως μερικές φορές με τους πρόσφυγες, να θυμούνται αυτά. Αυτές τις εικόνες. Αυτές τις εικόνες. Εγώ έχω πάει σε αυτές τις χώρες. Μια χαρά χώρες ήταν. Δεσποτείες με βάση τα αραβικά πρότυπα. Πολυπολιτισμικές, ζούσαν οι πληθυσμοί μεταξύ τους. Και λόγω του πετρελαίου. Πρόσφυγες, έτσι, ναι, Συρία, ναι, έτσι, ναι, ναι. Ήταν από τους πρώτους πρόσφυγες που πήγαν οι Έλληνες. Να το θυμόμαστε αυτό. Όταν είναι να υποστείς αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να σε κρατήσει κανένα κλειστό σύνολο. Ο πρόσφυγας θα φύγει. Γιατί ο άλλος που πάει για μετανάστευση, που είναι μεροκάματο, μπορεί και να φοβηθεί που είσαι πάνωπλος, τείχος, ισχυρό και αυτά όλα τα πράγματα. Ο πρόσφυγας θα έρθει. Και αυτό είναι που κουνάει την Ευρώπη τώρα. Το καταλαβαίνει. Βλέπετε αυτή την εικόνα. Συνδυάστε αυτή την εικόνα με αυτή την κυρία με το παιδάκι που βγαίνει μέσα από τη βάρκα καταταλαιπωρημένη και είναι χαμογελαστή, ναι, δηλαδή σαν να ήρθε με το καλύτερο κουρασγερόπλιο και να βγει και νυχταστικό. Γιατί έφυγε από εκεί. Και γιατί υπάρχει ελπίδα. Και γιατί υπάρχει ελπίδα που πρέπει να τη δώσουμε, να μην τη κόψουμε. Μάλιστα. Αντριάννα. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που έχουμε και από τον ΟΗΕ, γιατί φαίνεται ότι από την αρχή του χρόνου έχουν περάσει από την Μεσόγειο 350.000 άνθρωποι και έχουμε 2.640 νεκρούς. Είναι τρομακτικοί οι αριθμοί που δίνονται στην δημοσιότητα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ουγγαρία. Βλέπουμε και τα πλάνα έξω από τον σταθμό, τον κεντρικό σταθμό των τρένων στη Βουδαπέστη, το σταθμό Κελέτη. Βρίσκονται εκεί λοιπόν συγκεντρωμένοι πρόσφυγες και ζητούν να φύγουν, να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Αυστρία και την Γερμανία. Το όρθωσε τελικά αυτό το τείχος η Ουγγαρία στα σύνορα που έλεγε ότι δεν περνάει κανένας. Το όρθωσε, αλλά παρά τις αντιδράσεις και από μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουμε πει όμως πολλές φορές και έχουν πει και ειδικοί, τέτοια τείχη δεν μπορούν να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Να πούμε ότι έκλεισε ο κεντρικός σταθμός στη Βουδαπέστη. Είναι ακόμα κλειστός. Στην αρχή είχαν ξεκινήσει κάποια δρομολόγια, είχαν καταφέρει κάποιοι πρόσφυγες να φτάσουν στη Βιέννη και στο Μόναχο, στους τελικούς προορισμούς. Όμως χθες ξαφνικά το πρωί δημιουργήθηκαν μικροεπεισόδια και αποφάσισε η κυβέρνηση να κλείσει το σταθμό για τους πρόσφυγες, να σταματήσει τα δρομολόγια. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις αντιδράσεις αυτές. Πάρα πολλοί πρόσφυγες έχουν αγοράσει εισιτήρια. Ακριβώς, που κάνουν εκατοντάδες ευρώ. Έχουν δώσει πολλά χρήματα. Ολόκληρες οικογένειες και δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Παρά το γεγονός ότι έχουν πληρώσει δηλαδή για αυτό το ταξίδι. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της την κατάσταση. Κατηγορεί και την Άγγελα Μέρκελ, η οποία λέει ότι απίφθινε μια πρόσκληση προς τους Σύρους πρόσφυγες. Αυτό εκτιμάει η Ουγγαρία με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση.